Το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας επί την ευκαιρία του νέου έτους. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παραμυθιάς Φιλιατών Γυρομερίου και Πάργας κ. Σεραπείων, ο βουλευτής Θεσπρωτείας κ. Βασίλειος Γιόγιακας, ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Θεσπρωτείας Αντώνης Μπέζας, ο πρώην βουλευτής Θεσπρωτείας Ηλίας Βερσδεβάνης, η Δήμαρχη Σουλίου κ. Αθανάσιος Δάνης, ο Ηγουμενίτσας ο κ. Παναγιώτης Δαΐς και εκ μέρους του Δημάρχου Φιλιατών, ο Αντιδήμαρχος Παρασκευάς Βλάχος, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Περιφέρειας Επίρου κυρία Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Αλίας και Ιχθυοκαλλιεργιών Νικόλαος Παπακρηγορίου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτριος Καραμπέλλας, Πρόεδρος Δημοτικών Συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων της Θεσπρωτείας. Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφοραλίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Ιναγής Πατρός Σιμών Δονάτου, Επισκόπου Ευρείας του Θαυματουργού, του Όσιου Πατρός Σιμών Νίλου του Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ουρανοφάντρος του Μεγάλου, ούτην και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσή ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χαιρετισμό απίφθινε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παραμυθιάς, Φιλιατών Γυρομερίου και Πάργας, κύριος Σεραπείων, ο βουλευτής της Πρωτείας Βασίλειος Γιόγιακας, ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, η Δήμαρχη Σουλίου και η Ιγουμενίτσας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αλέξανδρος Πάσχος ευχήθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ένα 2024 δημιουργικό για τις επιχειρήσεις και για τον νομό, ευτυχία, επιτυχία και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε και όλοι σας εδώ πέρα οι επισκόμενοι λαοί του προεμπλημένου, εύχομαι για άλλη μια φορά ευτυχή χρονιά του 2024 να αποτελέσει μια νέα ελπίδα για όλους μας, να κατευθύνει ο κλειός μας τα διαβήματά μας σε κάθε έργο αγαθό και ευάρεστο προς εσάς και να μας δωρήσει τον αγιασμό, την αγάπη, την υγεία και την ειρήνη. Να είστε όλοι ευλογημένοι και να σας δίνει ο Θεός δύναμη στο έργο το οποίο επιτελείτε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Δήμο μας, στο Δήμο Σουλίου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματικές επιτυχίες. Σαν νέα Δημοτική Αρχή, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος επιλέξατε το Δήμο μας για να πραγματοποιήσετε την ετήσια κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις μας διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και στη διατήρηση της ταυτότητάς του. Όλοι μαζί, Δήμος, επιχειρήσεις, εμπορικός σύλλογος και επιμελητήριο, με αμοιβαία υποστήριξη και συνεργασία, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει, προάγοντας τον επιχειρηματικό πνεύμα και ενισχύοντας την οικονομία μας. Θέλω, κλείνοντας, να συγχαρώ το Επιμελητήριο και ιδιαίτερα το φίλο μου και πρόεδρό του, κύριο Αλέκο Πάσχο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, είτε με τοποθετήσεις, δράσεις, παρεμβάσεις, είναι δίπλα στον τόπο μας. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή υγεία, επιτυχίες και ευτυχία για το νέο έτος. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά γεμάτη υγεία. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αξιότιμα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά και τιμή για μένα για μια ακόμα χρονιά που συναντιόμαστε
στην εκδήλωση της κοπής πίτας του επιμελητηρίου και μάλιστα εδώ στην Παραμυθιά. Όλοι όσοι αγωνίζεστε καθημερινά για να συντηρήσετε ή και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας, γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις της εποχής και το πόσο γρήγορα μπορούν πια να φτάσουν στην πόρτα μας τα επακόλουθα γεγονότων που συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Το είδαμε και το ζήσαμε πρώτα με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση και τώρα με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που δίχως άλλο έχουν επιπτώσεις στα κόστη μεταφοράς, στις τιμές πρώτων υλών και βασικών αγαθών όπως τα καύσιμα, στις λειτουργικές δαπάνες αλλά και στην τσέπη του καταναλωτή. Γνωρίζετε ότι τα μέτρα που ήταν δυνατόν και μέσα στις αντοχές της οικονομίας από το 2020 και για 3 χρόνια υπήρξε ένα κύμα κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη και των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Παράλληλα όμως, παρά τα όσα πρωτοφανή και σοβαρά συνέβησαν, η κυβέρνηση συνέχισε να κάνει πράξη το σχέδιο για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Κάτι που συνεχίζει και αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στη θητεία της που ανανεώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Παρά τους απρόβλεπτους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διεθνή κατάσταση, το 2024 προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά για την οικονομία μας. Ανάπτυξη με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι το 2023. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριοι της Αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητά μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όλα εξαρτάται από το τι θα κάνει η οικονομία από σας. Εμείς είμαστε υπηρεσίες και πρέπει να βοηθήσουμε εσάς. Το μυστικό στην όλη δουλειά είναι ένα. Συνεργασία, δημιουργικότητα, αλληλοσεβασμός και τότε τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ότι έρχονται. Καλή χρονιά με υγεία και προκοπή. Χρόνια πολλά. Εύχομαι να έχουμε όλοι μία χρονιά γεμάτη υγεία και ευτυχία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που αναπόφευκτα έχει στενές επαφές με το επιμελητήριο και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Όχι μόνο γιατί οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες αποτελούν ένα κοινό που κάνει χρήση υπηρεσιών που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα τις αδειοδοτήσεις για την παραχώρηση αδειών άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά γιατί θεωρώ ότι σε συνεργασία η αυτοδιοίκηση και το επιμελητήριο, η αυτοδιοίκηση και οι εμπορικοί σύλλογοι, η αυτοδιοίκηση και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιοχής μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας, αλλά και για να γίνει όλη η Θεσπρωτεία ένα αξιόλογο διαμετακομιστικό κέντρο με εξαγωγική κατεύθυνση και προσανατολισμό προς την Ευρώπη και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με αυτές τις σκέψεις θέλω και εγώ από την πλευρά μου να υποσχεθώ ότι ο Δήμος Ιγουμενίτσας θα είναι πάντα συνεργάτης με το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας, όχι γιατί την χάνει αυτή την περίοδο ο φίλος πρόεδρος, ο Αλέκος ο Πάσκος, να είναι και αντιδήμαρχος, αλλά γιατί έτσι πρέπει να είναι θεσμικά και επίσημα. Παράλληλα, ο κύριος Πάσκος, αφού παρουσίασε συνοπτικά το έργο του Επιμελητηρίου για το έτος που πέρασε, με έμφαση στον ενεξυγχρονισμό των ψηφιακών του υπηρεσιών, την ολοκλήρωση των εθνικών και διακρατικών έργων και δράσεων, προβολής και εξωστρέφειας προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων, κλάδου του νομού, την εξυπηρέτηση των μελών και την αμεσότητα με αντικειμενικότητα και τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, την περιφέρεια, την αυτοδιοίκηση και με άλλες συνδικαλιστικές
οι επαγγελματικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου και την αξιοποίηση των τεράστιων αναπτυξιακών του προοπτικών και δυνατοτήτων. Οι δείκτες ανάπτυξης της χώρας που ανακοινώνονται και δημοσιεύονται κατά περίοδους και η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας μας δημιουργούν την εντύπωση ότι εμείς μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα. Αν θέλουμε να πάμε πραγματικά μπροστά, η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά γενικότερα για την οικονομική, συνολική οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το Επιμελητήριο Δεσποτείας επίσης έχει προτείνει ειδικά μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά, δημιουργούν μια μεγάλη αχτίδα αισιοδοξίας ότι επιτέλους τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και στη Δεσποτεία. Οι ευκαιρίες που διαγράφονται για τα επόμενα χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι προτάσεις για την αξιοποίησή τους διατυπώνονται και οριστικοποιούνται. Αυτό που μένει είναι η οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια διεκδίκησης. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας δηλώνει παρόν. Δεν μπορεί όμως να τα καταφέρει όλα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε συνεργασίες με όλους τους φορείς, με ανοιχτές διαδικασίες, διαφάνεια και μοναδικό κριτήριο την ανάπτυξη της περιοχής, την ευημερία των κατοίκων της. Προσωπικά, έχοντας την τιμή να εκλέγουμε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Θεσπρωτείας από το 2006 έως και σήμερα, έχω αποδείξει ότι εργάζομαι με όρους ισονομίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Έχοντας πλέον την ιδιότητα του ΕΡΕΤΟΥΜ της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, δηλώνω ότι θα χρησιμοποιήσω τη θέση αυτή ως γέφυρα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του Επιμελητηρίου και των Δήμων για κοινές δράσεις και διεκδικήσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η προβολή και προώθηση της περιοχής, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης. Φίλες και φίλοι, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και με πολύ και σημαντικές προκλήσεις. Το Επιμελητήριο Δεσπρωτείας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της μικρής και της μικρομεσαίας επιχείρησης του νομού μας και θα συνεχίσει διοίκηση και στελέχη να ενεργεί για διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής επιχειρηματικής μας κοινότητας και την προπομπή του τόπου μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς για μια άλλη φορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό του Επιμελητηρίου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Εύχομαι από καρδιάς να είστε όλοι υγιείς, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, επαγγελματική ευτυχία για όλους. Επίσης, εύχομαι υγεία, προκοπή, δύναμη, όρομα πρόοδου στους τρεις νεοπλεγέντες δημάρχους, τον κύριο Ντάνη, που βρισκόμαστε στην παραμυθία, τον κύριο Ντάι και τον κύριο Τζίγο, ο οποίος απουσιάζει σήμερα για τους δικούς λόγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πριν κλείσω, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συνεχίσω. Στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον μου στον Σεβασμιότατο και ως επιστέκασμα όχι μόνο της παρουσίας σήμερα εδώ, αλλά και την ανάληψη των κατοικών πριν λίγες μέρες στη Μητρόπολη Παραμυθιάς, να σας αποδώσουμε ως Επιμελητήριο Σεβασμιότατε με την εγκάρδια ευχή μας τα δώρα αυτά που έχουν μια ουσιαστική συμβολή και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς το συμβολισμό τους για την πνευματική σας πορεία. Σας προσφέρουμε με αγνή και καλοπρόεδρη διάθεση ένα σταυρό ευλογίας και ένα μπαστούνι για τους περιπάτους σας.